Χαίρετε, γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Σταυρακούδης. Σε αυτό το μικρό βίντεο θα σας δείξω πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την R για να παράγουμε ακολουθίες αριθμών, αριθμητικές αλληλουχίες, οι οποίες έχουν αρχή, τέλος και καθορίζονται με ένα βήμα αύξησης. Ο πιο απλός τρόπος για να πάρουμε, για παράδειγμα, μια αλληλουχία φυσικών αριθμών, ακεραίων αριθμών, είναι να χρησιμοποιήσουμε τον τελεστή της άνω και κάτω τελείας, όπως για παράδειγμα γράφω εδώ. Το 1 άνω και κάτω τελεία 5 θα μας δώσει τους φυσικούς, τους ακεραίους αριθμούς από το 1 έως το 5 με βήμα αύξησης τη μονάδα. Αυτόν τον τελεστή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο για να ανεβαίνουμε κατά μία μονάδα αλλά και για να κατεβαίνουμε κατά μία μονάδα. Για παράδειγμα, είναι απολύτως έγκυρο να γράψουμε έτσι την παράσταση. Η R θα καταλάβει αμέσως ότι το 5 είναι μεγαλύτερο από το 1 και αντί να ανεβεί κατά μία μονάδα, θα κατεβεί κατά μία μονάδα και θα παράγει τους αριθμούς 5, 4, 3, 2, 1 σε ένα διάνυσμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε τέτοιες παραστάσεις, κυρίες και κύριοι, και αρνητικούς αριθμούς, όπως για παράδειγμα το μείον 1 έως το 5, το οποίο θα ξεκινήσει από το μείον 1 αντί για το 1 που είδαμε αμέσως λίγο πριν. Όπως επίσης μπορούμε να το γράψουμε και έτσι, για παράδειγμα να δώσουμε το μείον 1 και το μείον 5. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε και πάλι, θα ξεκινήσουμε από το μείον 1, αλλά θα κατεβαίνουμε κατά μία μονάδα μέχρι να συναντήσουμε το μείον 5. Επίσης, μπορούμε να το δώσουμε και έτσι, δεν μας απαγορεύει κανείς. Με λίγα λόγια, όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί είναι αποδεκτοί. Έχετε υπόψη σας βέβαια ότι ανάλογα με το αν ο πρώτος όρος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον δεύτερο, τότε η R αυτομάτως θα υπολογίσει αν θα πρέπει να ανεβεί κατά μία μονάδα ή να κατεβεί κατά μία μονάδα. Αυτός ο τρόπος εδώ που είδαμε παράγει ακεραίους αριθμούς, μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε ένα τρίκ, μία παράσταση για να δημιουργήσουμε και διανύσματα με δεκαδικούς αριθμούς, χρησιμοποιώντας πάλι τον τελεστή της μοναδιαίας επαύξησης, δηλαδή την άνω και κάτω τελεία. Κοιτάξτε λίγο εδώ, αν για παράδειγμα έχουμε τους αριθμούς από το 0 έως το 10, που είναι επίσης ακέραιοι, διαιρώντας αυτόν εδώ το σύνολο αριθμών με το 10, θα πάρουμε αριθμούς οι οποίοι ξεκινάνε από το 0 και σταματάνε πια στη μονάδα, γιατί 10 δια 10 μας κάνει 1, μόνο που τώρα το βήμα αύξησης, όπως βλέπετε, είναι το 1 δέκατο. Αντίστοιχα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και για άλλους αριθμούς, όπως για παράδειγμα είναι το 1 εικοστό. Εδώ γράφω το 0 έως 20, που σημαίνει θα φτιάξει καταρχήν τους αριθμούς 0, 1, 2, 3 μέχρι και το 20, και στη συνέχεια θα γίνει διαίρεση όλων των στοιχείων του διανύσματος με το 20. Άρα θα ξεκινήσουμε από το 0, θα φτάσουμε στο 1, γιατί 20 δια 20 μας κάνει 1, και το βήμα της αύξησης θα είναι το 1 εικοστό, 0, 0,05, 0,10, 0,15 και ούτε καθεξής. Λέω κόμμα, αλλά όπως βλέπετε στον υπολογιστή χρησιμοποιώ την αμερικάνικη σημειογραφία για τους δεκαδικούς, οι δεκαδικοί αριθμοί συμβολίζονται με την τελεία. Ένας πιο ολοκληρωμένος τρόπος και πιο σωστός για να παράγουμε αλληλουχίες, κυρίες και κύριοι, είναι η συνάρτηση SEG από το sequence. Μπορούμε να τη γράψουμε έτσι. Αυτό εδώ σημαίνει ότι δώσε μου την αλληλουχία των αριθμών που ξεκινάει από το 1 και τελειώνει στο 5. Πάλι δηλαδή το 1, 2, 3, 4, 5. Επίσης μπορούμε να το γράψουμε και έτσι. 5,1, που σημαίνει θα ξεκινήσω από το 5 και θα μειώνω κατά μία μονάδα μέχρι να φτάσω στο 1. Με αυτόν εδώ τον τρόπο, με τη sequence, μας δίνεται η δυνατότητα να γράψουμε πολύ πιο καθαρά τις εκφράσεις που θέλουμε σε σχέση με το να κάνουμε trick που κάναμε προηγουμένως. Για παράδειγμα, μπορούμε εδώ να γράψουμε από το 0 έως το 1 με βήμα αύξησης, χρησιμοποιώντας το by δηλαδή, το 0,1. Εδώ, το 0,1. Αυτό εδώ θα μας παράγει την ακολουθία από το 0 ως το 1 με βήμα αύξησης το 1 δέκατο, όπως ακριβώς το είδαμε και εδώ, μόνο που εδώ κάναμε κάποιο trick, ενώ εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο έτσι καθαρά. Αντίστοιχα μπορούμε να γράψουμε παρόμοιες παραστάσεις, για παράδειγμα από το μείον 1 έως το 1, έχοντας βήμα αύξησης το 1 δεύτερο. Αυτό εδώ. Οπότε θα πάρουμε την ακολουθία αριθμών μείον 1, μείον 1 δεύτερο, 0 κτλ. Αντίστοιχα, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη sequence για να κατεβαίνουμε αντί για να ανεβαίνουμε.
Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε από το 1, να πάμε στο 0 και να έχουμε βήμα αύξηση, αυτό που είχαμε δει και προηγουμένως, αντίστοιχο δηλαδή με το μείον 0,1 ή το, αν θέλετε, το 1 δέκατο. Εδώ πρέπει να είμαστε λίγο πιο ακριβείς αυτά που γράφουμε, αλλά αυτό που παίρνουμε είναι απολύτως συμβατό με αυτό που έχουμε γράψει. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι είναι πιο εύκολο κατανοητό από το να κάνουμε διάφορα έτσι τρίκ. Χρησιμοποιώντας αυτή τη συνάρτηση με τη sequence, μπορούμε επίσης να αλλάξουμε το βήμα προόδου της ακολουθίας σε τιμές μεγαλύτερης της μονάδας, όπως κάναμε λίγο πριν με τιμές μικρότερες της μονάδας. Μπορούμε, για παράδειγμα, να πάρουμε αυτή την ακολουθία, η οποία ξεκινάει από το 0, πάει στο 10 και αυξάνεται κατά 2. Ή, για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε μια άλλη επιλογή, που είναι το μέγεθος, το πόσους πολλούς αριθμούς θέλουμε δηλαδή, από το 0 έως το 10. Όπως καταλαβαίνετε, πριν είχαμε γράψει το 0, 10, 2 και μας έδωσε συνολικά 6 αριθμούς. Άρα μπορούμε και εδώ να πάρουμε το ίδιο αποτέλεσμα, αν γράψουμε εδώ ότι θέλω ένα διάνυσμα που ξεκινάει από το 0, τελειώνει στο 10 και το μέγεθός του είναι 6 στοιχεία. Αν εδώ, για παράδειγμα, δώσουμε έναν άλλο αριθμό, π.χ. το 5, θα πάρουμε πάλι την ίδια αλληλουχία όσον αφορά την αρχή και το τέλος, αλλά το βήμα θα είναι διαφορετικό και το μέγεθος του διανύσματος θα είναι διαφορετικό. Προηγουμένως είχε 6 στοιχεία, τώρα θα έχει 5 στοιχεία. Έχετε υπόψη σας ότι όταν δηλώνουμε το buy, όπως εδώ, η R υπολογίζει αυτόματα το πλήθος των στοιχείων του διανύσματος. Όταν δηλώνουμε το length εδώ, το πόσο, δηλαδή είναι, το πόσο μεγάλο θα είναι το διάνυσμα, πόσο θα είναι τα στοιχεία του, τότε η R υπολογίζει αυτόματα το βήμα της προσάυξησης, το buy δηλαδή. Δεν μπορούμε να τα δώσουμε και τα δύο. Τέλος, να σας αναφέρω ότι όπως ακριβώς ορίζουμε το βήμα της αύξησης ή το μήκος του διανύσματος, έτσι επίσης μπορούμε να ορίσουμε ακριβώς ότι αυτός εδώ ο αριθμός στην αρχή είναι το from, δηλαδή από πού θα ξεκινήσουμε, και αυτό εδώ είναι το to. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις συναρτήσεις τους R, τα ορίσματα έχουν ονόματα και μπορούμε να τα καλέσουμε είτε με την προεπιλεγμένη ονομασία τους, μη δίνοντας το όνομά τους δηλαδή, είτε με τα όνοματά τους. Αν χρησιμοποιήσουμε, κυρίες και κύριοι, αυτό, σημαίνει ότι μπορούμε στη συνέχεια να έχετε υπόψη σας, με λίγα λόγια, αν τα γράφετε έτσι, ότι αυτό εδώ μπορεί να γραφεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, να βάλετε πρώτα το to, το οποίο, ας πούμε, όπως και πριν ήταν το 10, μετά να βάλετε το length out, το οποίο όπως και πριν ήταν 5, και στο τέλος να βάλετε το from. Αυτός εδώ ο τρόπος, το from ήταν 0. Αυτός εδώ ο τρόπος γραφής είναι εξίσου έγκυρος και θα σας δώσει απολύτως το ίδιο αποτέλεσμα με πριν. Η διαφορά, κυρίες και κύριοι, είναι ότι είναι λίγο ακατανόητο στο γράψιμο. Έτσι λοιπόν, παρόλο που αυτός εδώ ο τρόπος είναι 100% σωστός, θα ήταν, νομίζω, λίγο παράλογο αν το χρησιμοποιούμε. Είναι 1000 φορές προτιμότερο για τη δική μας εύκολη ζωή με την R να γράφουμε με τέτοια μορφή, όπως δηλαδή είναι η σειρά. Εδώ έχω ήδη ανοίξει την βοήθεια, μπορείτε και εσείς να δώσετε το ερωτηματικό και σεκ, να ανοίξετε την online βοήθεια που έχει η R για τη συνάρτηση και να δείτε απλά το εξής, τα ορίσματα είναι from, to, by, length out κτλ. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των ορισμάτων, αλλά σας το ξαναλέω, δεν έχει απολύτως κανένα λογικό νόημα. Αυτά σχετικά με τις τυπικές ακολουθίες αριθμών στην R. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.